Η τελευταία εκπομπή της φετινής σεζόν για τις αψιμαχίες που ανανεώνουν το τηλεοπτικό τους ραντεβού για τον Σεπτέμβριο θα προβληθεί απόψε από τη συχνότητα του Άξιον. Καλεσμένος του δημοσιογράφου και εκδότη νικηφόρου θα είναι απόψε ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δημού Κορινθίων και μέλος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κορινθίας, κ. Χρήστος Κορδώσης, με τον οποίο αναλύουν την ποδοσφαιρική τοπική πραγματικότητα. Θα πάψουν οι σύλλογοι να μπαίνουν ασπίδα για φοροδιαφυγή. Ήτανε εκεί εορτές και πανηγύρις και ποινές, γιατί το ανάπτυξες κι εσύ. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ τίθεται ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Και το ζήτημα έχει να κάνει με το ηθικό κομμάτι. Είναι σε όλους γνωστό ότι οι σύλλογοι έχουν το δικαίωμα να κάνουν διάφορες συγκεντρώσεις με σκοπό την ενίσχυση των σωματείων τους. Αυτό είναι γνωστό την πάση. Εκεί υπάρχει μία φοροαπαλλαγή, αν γνωρίζω καλά, για λόγους ευνόητους, στηρίζουν τον αερασθενισμό. Μάλιστα. Το ηθικό κομμάτι, γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει νομικό, το ηθικό κομμάτι που αναφέρθηκε και ο Αντώνης ο Σπηλιώτης είναι ότι εσείς δεν είστε ποδοσφαιρικό σωματείο. Εσείς είστε η ένωση που εκπροσωπείτε τα ποδοσφαιρικά σωματεία. Και ως εκ τούτου, πώς δίνεται το ελεύθερο σε έναν επαγγελματικό χώρο να λειτουργεί για λογαριασμό του το χώρο με κάποια ανταποδοτικά. Αυτό έχει να κάνει περισσότερο με το ηθικό κομμάτι. Γι' αυτό βάλαν μέσα στις εκδηλώσεις και τις ποινές. Τώρα εκεί είναι ένα άλλο κομμάτι που θα αναφερθούμε. Δεν ξέρω για ποιο σκοπό έχουν βάλει τις ποινές μαζί με τα έσοδα από εκδηλώσεις. Η δικιά μου προσωπική άποψη είναι ότι το ύψος των ποινών είναι σε ένα αρκετά μεγάλο επίπεδο, το οποίο ας πούμε θορυβεί όταν ακουστεί. Δηλαδή αν ακουστεί ότι οι ποινές φτάσανε σε ένα ύψος 20-25 χιλιάδων ευρώ, δεν ξέρω, υπολογίζω περίπου. Okay.